καλύτερο αυτός ο Ροσκόρος είναι από εδώ.
άσκηση αυτή που καταρχήν το Πανεργατικό Νοσοκομείο επιλέχθηκε από την υγειονομική περιφέρεια να είναι το νοσοκομείο στο οποίο θα εκτελεστεί αυτή η άσκηση, η οποία γίνεται κατά εντολή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Στόχος είναι σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος πανελλαδικά να γίνουν τέτοιου είδους ασκήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τα μέγιστα, αφενός μεν στο ότι το προσωπικό των υγειονομικών σχηματισμών να γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης μιας κρίσης, και αφετέρου δε να μπορέσουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το ΕΚΑΠ, ο Ερυθρός Σταυρός κτλ. Να συνεργαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όμοι γίνεται τέτοια περίπτωση, έτσι ώστε να περιορίσουμε τυχόν απώλειες ζωής και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να πούμε και να τονίσουμε κατηγορηματικά είναι το εξής, ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι περιττά, γιατί δεν θα συμβούν σε μας. Πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε, και πάνω σε αυτή την φιλοσοφία και σε αυτή την κατεύθυνση είναι ευθύνη όλων των διοικητών των νοσοκομείων πανελλαδικά να κρατούν το προσωπικό τους σε γρήγορες και σε τιμότητα, όπως επίσης και να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία και με τις οικίες, πυροσβεστικές, αστυνομικές υπηρεσίες και τα παρατήματα του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορέσει ο κρίκος, η αλυσίδα της διάσωσης, όπου όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι κρίκοι, να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Οι ασκήσεις αυτές θα μας βοηθήσουν σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να λειτουργήσουμε αντανακλαστικά, και το σημαντικότερο απ' όλα, επειδή στο νοσοκομείο υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν επισκέπτες, υπάρχει πολλής κόσμος δηλαδή, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσει ενδεχόμενα να λειτουργήσει και να αντιδράσει όπως μπορούμε να λειτουργήσουμε και να αντιδράσουμε εμείς, οφείλουμε όλοι οι λειτουργοί της υγείας να είμαστε διπλά προετοιμασμένοι για να μπορέσουμε πρώτα να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και μετά τους εαυτούς τους. Πραγματοποιήθηκε σήμερα, όπως είδατε, μια άσκηση που αφορούσε σε σενάριο σεισμού στην περιοχή της Τρίπολης και ιδιαίτερα στο Πανεργατικό Νοσοκομείο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης, σε συνεργασία με το Πανεργατικό Νοσοκομείο, το παράρτημα του ΕΚΑΠ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και τον Ερυθρό Σταυρό, συνεργάστηκαν με σκοπό να κάνουμε ένα πραγματικό σενάριο που αφορούσε το σεισμό, να μεταφέρουμε τραυματίες από όλους τους ορόφους και τους χώρους του μηχανοστασίου του νοσοκομείου στο ασφαλή χώρο, και έτσι να διαπιστώσουμε το βαθμό ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων και των φορέων που συνεργάζονται σε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά και το βαθμό εκπαίδευσης και τους χρόνους ανταπόκρισης των πυροσβεστικών δυνάμεων και όλων των υπόλοιπων φορέων. Διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα συζητήσουμε τυχόν ατέλειες και αδυναμίες, ώστε σε περίπτωση πραγματικού γεγονότος να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, προσφέροντας όλοι ο καθένας από την πλευρά του τις υπηρεσίες μας στον Έλληνα πολίτη. Για να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανότητας άσκησης και εξάσκησης των εργαζομένων στο Πανεργατικό Νοσοκομείο, το οποίο επιλέχθη από την προϊσταμένη μας αρχή, ΝΕΚΤΗ είπε, και σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΗ και το Υπουργείο Υγείας, έγινε η άσκηση, την οποία πριν από λίγο είδατε, στα πλαίσια του σχεδίου Περσέας και Σόστρατος. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες οι οποίες ενεπλάκησαν στο σενάριο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης, τον Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΠ της Τρίπολης, καθώς επίσης και την προϊσταμένη μας αρχή, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΕΠΗ. Ο βαθμός ετοιμότητος νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικός, περισσότερα θα μας πούν οι προϊστάμενες αρχές. Καλό είναι να επαναλαμβάνουν τέτοιες ασκήσεις για να είναι το προσωπικό σε εγρήγορση, σε ετοιμότητα, να μπορέσουμε να προλάβουμε, αν τυχόν παρουσιαστεί ανάγκη, έκτακτα γεγονότα και φαινόμενα.